Η καρδιά μας να είναι πάντα έτοιμη, γι' αυτό η προσευχή και η δοξολογία προετοιμάζει την καρδιά μας για να πάρουμε το σπόρο. Το σπόρο του Θεού τι κάνει, κάνει μέσα στη ζωή μας θαύματα. Και το μεγαλύτερο θαύμα ποιο είναι, να είμαστε πιστοί στον Θεό. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο θαύμα να ακολουθείς και να πιστεύεις στον Θεό. Γι' αυτό σήμερα είναι λυπηρό ότι εκατομμύρια άνθρωποι ζουν μέσα στην αμαρτία της αθείας. Δεν ξέρουν τον Θεό. Γι' αυτό κάποιος γνώρισε τον Θεό και ο Θεός τον έκανε και αποκαλύφθηκε, είναι ευλογημένος από τον Θεό. Γι' αυτό πρέπει να διαφυλάξουμε αυτή την πίστη μας, γιατί υπάρχει κάποιος που θέλει να τη κλέψει. Ποιος είναι? Είναι ο διάβολος. Τι θέλει να κάνει ο διάβολος? Να μας κλέψει την πίστη, να μας κλέψει την αγάπη για τον Θεό. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο Θεός αγαπάει τον άνθρωπο, αγαπάει τα παιδιά του, αγαπάει την Εκκλησία και είναι πάντα παρόν για να στηρίξει την πίστη μας. Γι' αυτό είπε ο Κύριος στον Απόστολο Πέτρο. Του λέει: Πέτρο, ο διάβολος ζήτησε να σας κοσκινήσει. Αλλά εγώ, λέει, δεήθηκα στον Πατέρα για να μην εκλείψει η πίστη σου. Που σημαίνει υπάρχει κάποιος που θέλει να κλέψει την πίστη μας. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό Πατέρα γιατί στα δεξιά του είναι ο Χριστός. Και τι κάνει ο Χριστός στα δεξιά του Πατέρα? Μεσητεύει για όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα για την Εκκλησία για να μην χαθεί η πίστη αλλά να αυξηθεί. Γιατί αν δούμε στην Εβραίους το 11 κεφάλαιο τι λέει? Ότι χωρίς πίστη είναι αδύνατο να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Χωρίς πίστη δεν μπορούμε να συλλάβουμε τον Θεό το θάνατο. Αλλά η πίστη είναι μια δύναμη που συναντάει τον Θεό. Και τι λέει στους Ρωμαίους 10 κεφάλαιο 17 τι λέει? Η πίστη έρχεται δια της ακοής του Λόγου του Θεού. Εάν δεν ακούσουμε τον Λόγο δεν γεννιέται πίστη. Γιατί η καρδιά μας είναι ένα χωράφι και ο Θεός τι κάνει? Είναι ο γεωργός που σπέρνει. Και όταν υπάρχει μια καλή γη και ένας καλός χώρος γίνεται ένα θαύμα. Το θαύμα της ζωής. Γι' αυτό η καρδιά μας είναι η καλή γη και ο Θεός Πατέρας είναι ο καλός γεωργός. Και σήμερα σπέρνει το Λόγο του σε όλο τον κόσμο για να μπορέσει ο Λόγος του Θεού να φέρει καρπό και να γνωρίσουν οι άνθρωποι τον αληθινό Θεό. Τον ζωντανό Θεό που είναι πνεύμα, ακούει τον άνθρωπο και εργάζεται απλά στο υπέροχο όνομα του Ιησού. Γι' αυτό λέει στη γραφή, λέει, όπου δύο ή τρεις στο όνομά του είναι και εκείνος παρόν. Και εμείς είμαστε εδώ πέρα όχι στο δικό μου όνομα, αλλά στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και το Άγιο Πνεύμα είναι παρόν και καθώς θα ακούσουμε τον Λόγο του Θεού θα εργαστεί στην καρδιά μας. Και όπου εργάζεται το Άγιο Πνεύμα τι κάνει? Φέρνει ελευθερία. Γιατί σήμερα υπάρχουν πολλά πνεύματα. Υπάρχουν τα πνεύματα του σατανά της αμαρτίας και φέρνουν σκλαβιά. Ενώ το πνεύμα του Κυρίου φέρνει αληθινή ελευθερία. Ένα είναι το Άγιο Πνεύμα και φέρνει ελευθερία. Και πού βρίσκεται το Άγιο Πνεύμα? Εκεί που αγαπάνε τον Χριστό. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος στην Α Κορινθίους 12 κεφάλαιο τι λέει? Δεν θέλω να είσαστε, λέει, σε άγνοια Κορίνθη και θέλω να ξέρετε ότι ο καθένας που έχει το Άγιο Πνεύμα τι κάνει? Ομολογεί τον Ιησού Χριστό. Και κανένας που έχει το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί να πει κακή κουβέντα για τον Χριστό. Γιατί ό,τι έχει η καρδιά μιλάει το στόμα. Αν η καρδιά έχει το πνεύμα, θα βγάλουμε Χριστό. Αν η καρδιά δεν έχει το πνεύμα, θα βγάλουμε άλλα πράγματα. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί η καρδιά μας έχει τον Χριστό, έχει το Άγιο Πνεύμα και μπορούμε να εκφραστούμε στον Κύριο σήμερα να τον συναντήσουμε και να λάβουμε ιδιαίτερη χάρη από τον Θεό στη ζωή μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό σας ευλογώ όλους στο όνομα του Ιησού. Δεν υπάρχει πιο ωραία ώρα τα παιδιά του Θεού να συγκεντρώνονται. Γιατί μας ενώνει κάτι όλους. Ποιο είναι? Η αγάπη για τον Θεό. Και η Εκκλησία είναι μια οικογένεια, δεν είναι τα ντουβάρια. Είναι η οικογένεια, οι άνθρωποι είναι. Και σήμερα υπάρχουν δύο οικογένειες, η οικογένεια του κόσμου και η οικογένεια του Θεού. Και όταν η οικογένεια του Θεού μαζεύεται, το Άγιο Πνεύμα είναι παρόν για να εργαστεί στη ζωή μας. Και ευχαριστούμε τον Θεό που μας τίμησε και μας έβαλε στη μεγάλη του οικογένεια, που είναι σε όλο τον κόσμο και εκατομμύρια άνθρωποι αγαπάνε τον αληθινό Θεό. Εκατομμύρια άνθρωποι. Και τι λέει στο κατά Ιωάννη 3 κεφάλαιο? Τόσο πολύ ο Θεός αγάπησε όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο. Και χάρισε τον Χριστό για να μην χαθεί κανένας άνθρωπος. Κανένας δεν πρέπει να χαθεί. Αλλά όλοι πρέπει να σωθούν διαμέσου της θυσίας του Ιησού Χριστού. Γιατί ο Κύριος πλέον δεν είναι στον τάφο, αναστήθηκε. Αναστήθηκε για να έχουμε ελπίδα στη ζωή μας. Αναστήθηκε για να έχουμε χαρά στη ζωή μας.
Και σήμερα είμαστε εδώ πέρα γιατί γιορτάζουμε την Ανάσταση του Ιησού. Η Ανάσταση είναι μέσα μας. Η Ανάσταση είναι μέσα μας. Ο κάθε ένας που τον γνώρισε έχει Ανάσταση στη ζωή του. Και έχει χαρά στη ζωή του γιατί μπορεί να κοιτάει επάνω, να έχει ελπίδα, να έχει πίστη. Γι' αυτό οι τελευταίοι χρόνοι θα είναι δύσκολοι στον κόσμο. Αλλά ο Θεός υπόσχεται μεγαλύτερη χάρη στον κόσμο. Ο Θεός υπόσχεται μεγαλύτερη χάρη. Γιατί η χάρη του Θεού είναι πιο δυνατή από όλη την αμαρτία. Και πώς θα πάρουμε χάρη? Μόνο ο Χριστός δίνει την χάρη. Πώς θα πάρουμε χάρη? Καθώς τον σεβόμαστε, καθώς τον αγαπάμε, καθώς τον προσκυνούμε, εκείνος μας δίνει χάρη. Και αυτή η χάρη πραγματικά μας βοηθάει για να μπορούμε να λάβουμε από τον Θεό στη ζωή μας. Έτσι. Και σήμερα θα δούμε ένα πολύ σπουδαίο μήνυμα, πώς δίνονται τα θαύματα. Που σημαίνει ότι κάνει ο Θεός είναι ένα θαύμα. Αν σε θεραπεύσει το σώμα είναι ένα θαύμα. Αν απαντήσει μια προσευχή είναι ένα θαύμα. Αν ευλογήσει το σπίτι σου είναι ένα θαύμα. Αν σε ελευθερώσει από κάτι είναι ένα θαύμα. Και σήμερα θα δούμε πώς μπορούν και γίνονται τα θαύματα. Τι πρέπει να κάνουμε για να έχουμε θαύματα στη ζωή μας? Ο Θεός θέλει να κάνει θαύματα. Θέλει να κάνει. Κάθε άγγιγμα του Θεού είναι ένα θαύμα. Το να καταλάβω κάτι είναι ένα θαύμα από τον Θεό. Που σημαίνει ο Θεός θέλει να κάνει θαύματα. Και εμείς θα πάρουμε τη γνώση πώς μπορούμε να βάλουμε πίστη και να κάνει θαύματα ο Θεός. Γιατί τα θαύματα είναι προϊόν πίστεως. Στην πίστη γίνονται τα θαύματα. Το περιβάλλον που κινείται ο Θεός είναι η πίστη. Και σήμερα θα δούμε στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, θα το βάλει αλλού, 14 κεφάλαιο και στο 15 εδάφιο. Όποιος έχει γραφεί μπορεί να το δει, αλλά μπορούμε να το δούμε και το κάνει. Σελίδα 1308 σελίδα. Σήμερα θα δούμε ένα πολύ ωραίο μήνυμα για τα θαύματα στη ζωή μας. Τι πρέπει να κάνουμε, έτσι. Το βρήκαμε. Στο 15. Και όταν έγινε βράδυ ήρθαν σε αυτόν οι μαθητές του λέγοντας: ο τόπος είναι έρημος και η ώρα έχει ήδη περάσει, επόλυσε τα πλήθη για να πάνε στις κομοπόλεις και να αγοράσουν τροφές για τον εαυτό τους. Πάρα πολλοί, 5.000 άνθρωποι ακούγανε τον Χριστό και πέρασε η μέρα και βράδιασε. Για να το δούμε. Και ο Ιησούς είπε σε αυτούς: δεν έχουν ανάγκη να πάνε, δώστε τους εσείς να φάνε, είπε στους μαθητές. Και εκείνοι λένε σε αυτόν: δεν έχουμε εδώ παρά μόνο 5 ψωμιά και 2 ψάρια. Και εκείνος είπε: φέρτε τα εδώ σε μένα. Και αφού πρόσταξε τα πλήθη να καθίσουν πάνω στα χόρτα, και παίρνοντας τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια, σηκώνοντας τα μάτια του στον ουρανό, τα ευλόγησε. Και καθώς τα έκοψε, έδωσε τους τα ψωμιά στους μαθητές και οι μαθητές τα πλήθη. Και έφαγαν όλοι και χόρτασαν και σήκωσαν το περίσσευμα από τα κομμάτια 12 κοφίνια γεμάτα. Και αυτοί που έτρωγαν ήσαν μέχρι 5.000 άνδρες, εκτός από τις γυναίκες και τα παιδιά. Πάρα πολλοί άνθρωποι ακούγανε τον Χριστό και πέρασε η μέρα και βράδιασε. Και είπαν οι μαθητές, λέει, τι είναι πέρασε η μέρα, ας απολύσουμε τα πλήθη να πάνε να αγοράσουν τροφές. Και τι λέει ο Χριστός? Δεν έχουν, λέει, ανάγκη να πάνε να αγοράσουν, αλλά δώστε τους εσείς. Και έκπληκτοι οι μαθητές λένε, κύριε, τι να τους δώσουμε, δεν έχουμε εδώ πέρα παρά 5 ψωμιά και 2 ψάρια έχουμε. Πώς να ταΐσουμε 5.000 άντρες, σύν τα γυναικόπαιδα? Και λέει, τι φέρτε εδώ πέρα ο Χριστός. Το πρώτο που θέλουμε να κρατήσουμε είναι κάτι. Για όλα τα θαύματα χρειάζεται σπόρος. Χωρίς σπόρος δεν μπορεί να γίνει κανένα θαύμα. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση τι έγινε? Ο σπόρος ήταν 5 ψάρια και 2 ψωμιά. Φέρανε τον σπόρο στον Χριστό. Ο Χριστός πήρε τον σπόρο. Το ύψωσε στον Πατέρα, ο Πατέρας το ευλόγησε μέσα από την πίστη του Χριστού και μετά ο σπόρος τι έκανε? Ξαναγύρισε στους μαθητές και οι μαθητές το δώσανε στα πλήθη. Που σημαίνει για όλα τα θαύματα χρειάζεται ένα σπόρος. Που στη συγκεκριμένη περίπτωση αν είχαν βάλει κάτι άλλο οι μαθητές, αν χρειαζόντουσαν χρήματα και λέγανε, κύριε, δεν έχουμε, έχουμε 10 ευρώ. Και έλεγε ο Χριστός, πέρτε τα 10 ευρώ. Θα ευλογούσε το σπόρο και ο σπόρος θα γίνει πίσω. Και μέσα στην Αγία Γραφή, τι μας λέει η Αγία Γραφή? Ότι ο καλύτερος σπόρος είσαι εσύ και εγώ. Αν εγώ προσφέρω τον εαυτό μου στον Χριστό, ο Χριστός τι κάνει? Θα ευλογήσει τη ζωή μου και μετά αυτή η ευλογία θα επιστρέψει στο σπίτι μου, θα επιστρέψει στη συγγένειά μου
και θα επιστρέψει σε όλο τον κόσμο, γιατί ο καλύτερος σπόρος είμαστε εμείς για τον Θεό. Γι' αυτό στην Παλιά Διαθήκη ο λαός Ισραήλ τι έκανε. Παίρνανε το καλύτερο από τα γεννήματα, από τις τροφές, το δέκατο. Και λέγανε αυτό ανήκει στον Κύριο. Τι είναι το δέκατο, ήταν το καλύτερο που δίνανε οι Ισραηλίτες. Που σημαίνει και στη Νέα Διαθήκη τώρα ο Θεός θέλει να του δώσουμε το καλύτερο. Ποιο είναι το καλύτερο? Να του δώσουμε την πίστη μας, να του δώσουμε την καρδιά μας, να του δώσουμε τη ζωή μας, να του δώσουμε το θέλω μας. Και ο Χριστός τι κάνει, θα πάρει αυτό το σπόρο, θα τον φέρει στον Πατέρα Θεό, ο Θεός Πατέρας θα τον ευλογήσει και μετά αυτός ο σπόρος θα φέρει καρπό και σε άλλους ανθρώπους. Που σημαίνει χωρίς σπόρο δεν γίνεται κανένα θαύμα. Γι' αυτό εδώ πέρα ο Χριστός μας έδωσε ένα απλό παράδειγμα. Για όλα τα θαύματα χρειάζεται σπόρος. Που σημαίνει αν δεν υπάρχει σπόρος δεν μπορεί να γίνει κανένα θαύμα. Γι' αυτό και ο Θεός Πατέρας τι έκανε. Τόσο πολύ αγάπησε τον κόσμο, ώστε έδωσε κάτι. Έσπηρε τον Χριστό που είναι ο λόγος του. Έκανε σπορά ο Πατέρας. Απέστειλε το λόγο του και έγινε άνθρωπος, έγινε σπόρος. Και μετά αυτός ο σπόρος τι έκανε, καρποφόρησε σε όλη τη γη μέσα από τη θυσία του και σήμερα έχουμε εκατομμύρια χριστιανούς σε όλο τον κόσμο. Που σημαίνει αν ο Θεός Πατέρας δεν είχε δώσει το σπόρο τον Χριστό, δεν θα είχαμε σωθεί εμείς σήμερα. Κανένας άνθρωπος. Που σημαίνει για όλα τα θαύματα χρειάζεται σπόρος. Χωρίς σπόρος δεν μπορεί να γίνει κανένα θαύμα. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό όταν εμείς δώσουμε σπόρο την πίστη μας. Το θέλω μας, την προσευχή μας στον Θεό, τότε ο Θεός Πατέρας μέσα τον Χριστό θα πάρει το σπόρο, θα τον ευλογήσει στη ζωή μας και μετά τι θα γίνει, θα επιστρέψει και στη ζωή μας στις άλλους ανθρώπους. Που σημαίνει πάντα όταν ο Θεός μας ζητάει κάτι, γιατί μας το ζητάει? Για να το ξαναφέρει στη ζωή μας το ζητάει. Όχι να το πάρει για τον εαυτό του. Ο Θεός ζητάει κάτι να του δώσουμε για να ξαναγυρίσει στη ζωή μας. Γιατί ό,τι δίνουμε στον Θεό ξαναγυρνάει στη ζωή μας. Γι' αυτό έχω μια ωραία ιστορία στην Παλιά Διαθήκη που ήταν η Άννα του Ελκανά. Και δεν είχε παιδί και πήγαινε στον ναό κάθε χρόνο. Και είπε, Κύριε, μου δώσε ένα παιδί, εγώ το αφιερώσω σε σένα. Και ο Θεός άκουσε την προσευχή της και της χάρισε τον προφήτη Σαμουήλ. Και μετά τι έκανε η Άννα του Ελκανά, πήρε τον Σαμουήλ και τον αφιέρωσε στον Θεό. Και μετά τι έκανε ο Θεός, πήρε τον Σαμουήλ και της έδωσε κι άλλα παιδιά μετά. Που σημαίνει κάθε φορά που δίνουμε σπόρο στον Θεό, αυτός ο σπόρος τον παίρνει ο Θεός, τον ευλογεί και τον επιστρέφει πίσω. Που σημαίνει για να έχουμε αυθονία στη ζωή μας πρέπει να δώσουμε στον Θεό. Τι να δώσουμε? Το ενδιαφέρον μας, την πίστη μας, την προσευχή μας, το θέλω μας, την ταπείνωσή μας, να το πάρει ο παντοδύναμος Θεός, να το ευλογήσει, να το θεραπεύσει για να ξαναγυρίσει μετά. Που σημαίνει χωρίς σπόρο δεν γίνεται κανένα θαύμα. Που σημαίνει αν εκείνη την ώρα χρειαζόντουσαν ένα αυτοκίνητο για να φύγουν τα πλήθη, ένα πούλμαν. Και είχαν ένα πούλμαν και το ευλογούσε ο Χριστός, θα μετά θα γινόντουσαν 10, 20, 50, 100 πούλμαν. Που σημαίνει κάθε σπόρο που δίνουμε στον Θεό θα επιστρέψει στη ζωή μας. Αν του δώσουμε σεβασμό θα γυρίσει ο σεβασμός. Αν του δώσουμε υπακοή, θα γυρίσει η υπακοή. Αν δώσουμε ενδιαφέρον, θα γυρίσει το ενδιαφέρον. Αν προσευχηθούμε για άλλους ανθρώπους, θα γυρίσει στη ζωή μας. Αν προσευχηθούμε για άλλες χώρες, θα γυρίσει στη χώρα μας. Αν προσευχηθούμε για άλλους ανθρώπους, θα γυρίσει στη δικιά μας τη ζωή. Κάθε σπόρος που δίνουμε στον Θεό, επιστρέφει. Που σημαίνει για όλα τα θαύματα χρειάζεται ένα σπόρος πίστης. Που η πίστη τι κάνει, πιστεύει στο θαύμα, πιστεύει ότι ο Θεός δέχεται το σπόρο, αλλά πιστεύει ότι ο σπόρος επιστρέφει μετά στη ζωή μας. Που σημαίνει η πίστη στηρίζεται σε μια μεγάλη αλήθεια, στη σπορά και στο θέρισμα. Τι κάνει ο Γιώργος, πηγαίνει το Σεπτέμβριο, τι κάνει, και σπέρνει. Πηγαίνει στο χωράφι και σπέρνει τον καλό σπόρο. Αλλά τι κάνει ο Γιώργος, πιστεύει ότι την άνοιξη το καλοκαίρι θα θερίσει, γιατί έχει πίστη. Δεν υπάρχει κανένας γεωργός που σπέρνει και δεν πιστεύει στο θερισμό. Όλοι πιστεύουν στο θερισμό. Που σημαίνει για να αναπτύξουμε την πίστη μας πρέπει να καλλιεργήσουμε τη γνώση του Λόγου του Θεού στη ζωή μας. Αν ο Λόγος του Θεού δεν κατοικεί μέσα μας, στην καρδιά μας, όχι στο μυαλό μας, στην καρδιά μας μέσα,
θα κατοικεί κάτι άλλο. Θα κατοικεί